Για πάμε να συνεχίσουμε τώρα και στον Αλφα Σούπερ Κατερινιό. Θυμάσαι προχτές που έβγαλα το ρεπορτάζ αποκάλυψη του Ευαγγελάτος με τον παπά εδώ στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος σου διαβάζει τα χαρτιά και τα ρούχα, αν θέλεις, με 25-35 ευρώ. Τον είχαν καταγράψει. Το συγκεκριμένο παπά το τσάκωσε και η Σούπερ Κατερινιό, τον έβγαλε στον αέρα να της μιλήσει και πάγωσε για αυτά που της είπε περί εξορκισμού. Α, πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο Σούπερ Κατερινιό. Το ρεπορτάζ στον Αλφα. Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και στον πατέρα Χριστόφορο στον Ταύρο, όπου χθες, από προχθές βασικά στην εκπομπή Live News, έχει αναδειχθεί το θέμα με τον πατέρα Χριστόφορο, ο οποίος, σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες, έλεγε τα χαρτιά και έπαιρνε χρήματα από τους πιστούς. Ισχύει αυτό, πάτερ? Καλή σας ημέρα. Όχι, δεν... Και τα χαρτιά και τα ρούχα, έτσι. Τα ρούχα, να σας ενημερώσω, μπορώ να τα πω κι εγώ. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα, έτσι, να βγάλεις τα ρούχα σου και να βρούμε λύση στο πρόβλημά σου, να δούμε το μέλλον σου, που πηγαίνεις. Τιμές φιλικές. Δεν ισχύει αυτό, δεν έπαιρνα και εγώ, κάνω εξορκισμός. Είδατε ενώπιον των ανθρώπων ότι μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και είδαν ότι δεν ήρθαν για χαρτιά, πήγανε προσευχή και κάνανε προσευχή. Πάτε, είναι δεδομένο το ιστορικό κάτι που είδατε. Το καταλαβαίνω. Είδατε ότι ήρθαν άνθρωποι και έκαναν προσευχή. Αυτή ήταν η βαρτή τους, ο οποίος έφερε, φέρατε εδώ. Μην λέτε ότι έλεγα χαρτιά, δεν γιατί είδατε μπροστά μου. Είδατε τους ανθρώπους, μπήκαν τρεις άνθρωποι μέσα και κατευθείαν πήγαν. Τώρα, να σου πω κάτι, επειδή είδα το ρεπορτάζ, το έχω κάνει και βίντεο, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Μπήκανε με κάμερα, έτσι, και ο παπάς έλεγε τα χαρτιά. Το τέσσερα σπαθί σημαίνει πόνος, η κούπα σημαίνει έρχεται καλό σημάδι και τέτοια. Και να σου πω, τον πιάσανε στην κάμερα 25 με 35 ευρώ. Έτσι, δεν ξέρω τι θα πει τώρα, αλλά υπάρχει. Πάτε να σας κάνω... Και πάτε, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Το είδατε με τα μάτια σας. Ακούστε με λίγο. Ευχαριστώ και πολύ. Μην λες αχλαμάρες, γιατί θα το κλείσω. Αρχικά δεν κάναμε ερώτηση και δεν είπαμε καμία αχλαμάρα. Ήταν μία με... Αυτή η οποία ήρθε, τη βάλανε ζώνη και κάλεμε παρακάλαγε και εγώ σαν πλάκα. Ωραία. Εσείς έχετε πει ποτέ τα χαρτιά? Δεν ήτανε... Πάτε, έχετε πει ποτέ τα χαρτιά? Δεν ήτανε... Έχετε πει ποτέ τα χαρτιά? Έχω πει τα χαρτιά σε φίλους μου. Το χαρτί για μένα είναι μια πριτράπολα που δεν λέει τίποτα, κύριε. Ναι, απλά νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι ένα, κατά. 1, 2, 3, 4 λέει. Πάτερ, η εκκλησία δεν είναι κατά των χαρτιών? Δεν με νοιάζει για αυτή την εκκλησία. Αυτή η εκκλησία κατακούργησε, εκατομμύρια ανθρώπους πεθάνανε. Για ποια εκκλησία μιλάς, για να καταλάβω? Σε αυτήν που δεν είστε, πάτερ, δεν ανήκετε στην Ορθόδοξη εκκλησία? Ανήκω, σε παρακαλώ, τώρα θα το κλείσω. Είναι δυνατόν να μην ανήκω σε εκκλησία? Ξέρω, ανήκω ρωτάω, στην ξέρω. Πρώτη εκκλησία, το χριστιανό, πράξη των Αποστόλων και βάριο εδάφιο από τα τελευταία 40. Ανήκω στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Ανήκω σε αυτή την εκκλησία. Στο ρεπορτάζ του Ευαγγελάτου, στην κρυφή κάμερα, είχε πει ότι πάει και με το παλιό και με το καινούριο. Δεν έχει πρόβλημα. Αρκεί να πληρώνεις. Δεν ξέρω, εσείς εκεί έχουμε κανέναν που να μείνει στον Ταύρο? Τον έχει επισκεφτεί? Αυτή κάνω η Αποστολική Διακονία, σε αυτή έχω κάνει έργο αγαθό, σε αυτή μιλάω, σε αυτή δεν μιλάω για την αλαζονία της Εκκλησίας, αυτή η οποία είναι στη σύναξη του Σατανά. Εγώ ανήκω στην Εκκλησία, στην Ουράνια Δικαιοσύνη. Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, πάτερ, το καταλαβαίνουμε. Παπούλη, σας καταλαβαίνουμε. Άρα τα χαρτιά... Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ακαταλαβίστηκε είσαι με αυτά που λες. Αρχικά είναι ο Γρηγόρης. Μιλήσαμε. Σου έκανα και το εξορκισμό, πώς το κάνω το εξορκισμό. Εγώ μου κάνετε εμένα εξορκισμό. Κλείνω γιατί δεν μπορώ να σε ακούω. Εντάξει, άντε και γεια, να είστε καλά. Παπούλη μου. Ποιος είσαι, Στέλιο? Στέλιο. Στέλιο, είσαι εκεί. Άκουσε με λίγο, Στέλιο. Ακούω, ακούω. Ωραία, καλημέρα αρχικά. Μετέφερε στον πατέρα ότι αρχικά είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Φυγέτε, δεν θέλουμε άλλο. Ουξ, ουξ, φυγέτε από εδώ. Δεν έχω ξαναμιλήσει, το ζήτησα κάποιον εξορκισμό. Πρώτη φορά μιλάμε. Έχει μπερδευτεί η Κατερίνα. Έχει μπερδευτεί. Πατέρα Χριστόφορε, λέει η Κατερίνα ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που μιλάτε. Δεν ζήτησε. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου μαζί της. Θέλουμε να μάθουμε για τα δύσκολα παιδικά σας. Όχι, δεν μου το λέει αυτό, μου λέει άλλο ντάλο. Μου λέει άλλο ντάλο. Φαντάζομαι ο πατέρας έχει ενοχληθεί με αυτά που έγιναν στον Ευαγγελάτο.
και τα πληρώνει τώρα η Σούπερ Κατερινιό. Ξεσπάει πάνω της. Εσείς είσαστε μάρτυρες που είδατε. Είδατε καθαρά ότι ήρθαν τρεις άνθρωποι και του διάβασα εξοργημού. Είναι μαρτυρία αυτή. Τώρα σε αν έρχεσαι εδώ και με κάνεις το φίλο να σου πω τα χαρτιά, άντε λέω για το φιλότιμό μου να σου τα πω. Έλληνες φιλότιμοι είμαστε. Είναι για χόμπι δηλαδή. Πάει να πει ότι το κάνω επάγγελμα. Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά. Γι' αυτό δεν κάνω και εξώδικα. Άρα το κάνετε για χόμπι αυτό. Δεν είναι θέμα χόμπι. Είναι. Σκόπι είναι, δεν είναι εκμετάλλευση. Εντάξει, ναι, μόνο είπαμε ότι είναι εκμετάλλευση εμείς. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν σε κάποιους φίλους το κάνει. Ναι. Απλά, μιλάει τώρα και σε άλλο κανάλι. Ας εμάς είστε. Εμείς δεν είπαμε το η Κατερίνα είμαι, τώρα, πάτερ, η Κατερίνα είμαι. Το καταλαβαίνω δεν αυτό. Δεν το κάνω από τα αποκόπη, δεν θέλω το καταλαβαίνω, πάτερ. Έχω, τσάκω, δεν απλά, έτσι η Εκκλησία, πείτε μου. Λογικά, νομίζω ότι εγώ από αυτά που ξέρω, γιατί εγώ πιστεύω στο Θεό, είναι κατά. Α, ο δικηγόρος πει, όχι εμείς. Να μην μιλάτε. Εντάξει. Κατερίνα λέει ουσιαστικά ότι και αυτή επειδή πιστεύει στον Θεό, η Εκκλησία είναι δεν κατά τον το Θεό. Καλύπη. Ποια... Φίλε, μπορεί να ρίξει και μηνύσεις ο παπάς, έτσι. Κανόνες την πορεία σου. Τον πήρε και ο δικηγόρος του. Εκκλησία, ποια Εκκλησία, εγώ, αυτή, εγώ πιστεύω την κανονική Εκκλησία. Δεν πιστεύω την διαφθαρμένη Εκκλησία. Από πού πληρώνεται ο παπούλης. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η Εκκλησία Χριστού. Αυτή είναι η σύναξη του διαβόλου. Ανήκει στη σύναξη του διαβόλου. Γιατί έχουν εταιρείες, γιατί κάνουν μετάλλαξη το πλέμμα στην ύλη. Αφού γίνεται μετάλλαξη τη ζωή. Τι να πιστεύω. Μα τι λέει τώρα, πατέρα, τι να πηγαίνει δηλαδή. Από πουθενά. Ποια ύλη, τα χαρτιά είναι η ύλη. Κατάλαβα ότι δεν είναι. Ένα, παιδιά, δύο λεπτά. Δεν είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κατάλαβα. Έλα, Στέλιο, για πε. Στέλιο, σε ακούμε. Τι πήγε να πει. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται δηλαδή. Στέλιο. Λέω, πατέρα. Πατέρα Χριστόφορε, εσείς από πού πληρώνεστε. Ναι. Κοίταξε, ο παπάς τώρα είναι στο κρεβάτι, δίπλα έχει και αντισηπτικό για τα χέρια, έτσι, μια σχέδια της επαφή με χρήματα, με φίλους, με κόσμο αρκετό, να είναι καθαρός, ωραίος. Ποιος είναι. Δεν μπορεί, δεν με αφήνει να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω. Εντάξει, το σεβόμαστε, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εξόδικο. Ευχαριστούμε, ναι. Κατανοούμε, το κατανοούμε, ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να κλείσουμε τη σύνδεση. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί να μιλήσει, βέβαια δεν πήγαμε το ζόρι. Εκεί ήταν ενήμερος με την κάμερα, έβαλε το στήλο από το σπίτι και τον ευχαριστούμε. Αλλά στο σπίτι είμαστε, εννοείται. Δεν πήγαμε. Προς Θεού. Αλλά όλα αυτά που ξέρω, εμένα με μπερδέψανε. Επίσης, να διευκρινίσω ότι ποτέ δεν ζητήσαμε εξορκισμούς και όλα αυτά τα πράγματα που είπε. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί του. Μπερδέψανε. Και προφανώς με κάποια άλλη συνομιλία. Αχ, Παναγία μου, τι ζω. Λοιπόν. Αυτά από το Σούπερ Κατερίνα. Όσοι θέλετε να δείτε όλο το ρεπορτάζ, εδώ στο βίντεο πατήστε κλικ να δείτε το ρεπορτάζ που έβγαλε ο Ευαγγελάτος, όπου πήγε πελάτησα στον παπά και της είπε και τα χαρτιά με 25-35 ευρώ, γιατί ήταν ανάλογα τη δυσκολία, και της πρότεινε κιόλας να της διαβάσει και τα ρούχα. Πας σε ένα ρούχο σου και στο διαβάζει και σου βρίσκει λύση στο πρόβλημά σου. Ξέρω. Πηγαίνετε να το δείτε. Εγώ την άποψή μου την εξέφρασα. Και εγώ μπορώ να πω, διαβάζω, έχω την ικανότητα, διαβάζω ρούχα και σε καλύτερες τιμές, φιλικές πάντα, έτσι, σε κυρίες παρακαλώ. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.